Ναι, για να λέω την αλήθεια, εντάξει, είμαι πολύ στενοχωρημένο. Γιατί στο Champions League νικήσαμε τον Παναθηναϊκό άδικα. Είχαμε πληρώσει τον διαιτητή, τον προπονητή του. Και εντάξει, σαφώς ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, έτσι. Και βασικά παραξενεύτηκε όλο ο κόσμο που το άκουσε ότι νικήσαμε. Ας αλλάξουμε θέμα. Εδώ είμαι με τον Diego Maradona. Ναι. Ακούγεται και είναι καλύτερο παίκτη από μένα, αλλά δεν το πιστεύω αυτό γιατί ήταν ένα πρεζάκι αυτό. Έβγαινε στην πλατεία, τον έβλεπε με κάτι άλλο σαλίδε, με τι κοκαίνε του. Και εντάξει, ήμουν παιδί τότε και δεν ήταν ωραία εικόνα αυτή. Ναι, αλήθεια είναι ότι έχω σκοράρει πολλά γκολ για την Αργεντινή. Και πιστεύω ότι έτσι είμαι καλύτερο στον Μαραντόνα. Π.χ. εδώ στη Μαρία, την πρώην κοπέλα μου, ξέβαλα μια πάσα και σκόραρε. Να, εδώ. Βλέπετε εδώ. Εντάξει. Πώς θα αναγαμίσεις, όποτε θες. Ωραία. Ο Μέση είναι γκέι, ο Μέση είναι γκέι, ο Μέση είναι γκέι. Ναι. Αυτό έχω να πω στον Μαραντόνα. Και αλήθεια είναι ότι σκόραρα γκολ μόνο και μόνο για έναν λόγο. Τι. Ο λόγος αυτός είναι ότι σκόραρα μόνο και μόνο για να αγκαλιάζω τους παίκτες μου. Π.χ. Σε κάποια γκολ, στον γκολ που βάλαμε την εκτέλα φανταστού π.χ. όταν σκόραρα, αγκαλιάστηκα με την Μαρία και μετά μου ρίξε ένα πούτσο, ήταν όλος δικός μου. Ακούγεται ότι σε είχε βιάσει μικρός ο Μαραντόνα. Σαφώς, ναι, είναι αλήθεια. Γιατί ήταν και παιδεραστής ο Diego Maradona και για μένα αυτό δεν ήταν μια ωραία εικόνα, ήταν πολύ άσχημο και κακή εμπειρία γιατί εγώ δεν ήξερα τότε πριν να ανοίγω τα πόδια μου. Αλλά εντάξει, ο Maradona δεν ήταν τόσο σκληρός όσο άλλοι. Ξέρετε τώρα.